Καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε παιδιά. Δύο τράπουλες μπροστά. Και τι θέλω, να κλειδώσετε αυτή την εικόνα που έχετε εδώ μπροστά. Σταματήστε, πατήστε pause και κοιτάξτε πάρα πολύ προσεκτικά. Μία τράπουλα 52 φύλλα και μία άλλη από κάτω εδώ. Την εικόνα που θέλω να κλειδώσετε είναι ως εξής. Αν κοιτάξουμε τα φύλλα, όπως τα έχω εδώ μπερδεμένα, κανένα φύλλο δεν είναι στην ίδια σειρά. Γι' αυτό κρατήστε αυτή την εικόνα σας μπροστά. Μία τράπουλα εδώ και μία άλλη εδώ πέρα. Μία κόκκινα και μία μπλε. Για να μην σας υποχρεώσω να πάρετε τα μπλε ή τα κόκκινα, τι έκανα, έφερα ένα ζάρι που σας το δείχνω λίγο στα γρήγορα, κανονικό ζάρι. Το πετάμε και ανάλογα αν πέσουν μονά ή ζυγά, διαλέγουμε τη τράπουλα που θέλουμε. Μονά παίρνετε τα κόκκινα, ζυγά παράδειγμα, παίρνω τα μπλε. Συμφωνούμε, πάμε. 5. Παίρνετε τα κόκκινα, παίρνω εγώ τα μπλε. Το ζάρι αποφάσισε αυτό. Και τώρα τι θα ήθελα. Μέσα από τη δικιά σας τράπουλα, εδώ πέρα, θα πάω να πάρουμε μερικά φύλλα. Συγκεκριμένα, 7 φύλλα. Μέσα από αυτά εδώ. Ένα πρώτο εδώ. Για παράδειγμα, θα διαλέξουμε 7 φύλλα. Ένα δεύτερο. Ένα τρίτο. Ένα τέταρτο. 5. Ποιο να πάρουμε, 6, ακόμα ένα τελευταίο, από όλες μεριές, με τα φύλλα που τα είδατε ανακατεμένα, 7 φύλλα εδώ μπροστά. Λοιπόν, δύο τράπουλες και πήραμε 7 φύλλα μέσα από τα κόκκινα. Τα ανακατεύετε όπως θέλετε αυτά, να μην ξέρουμε σε ποια σειρά είναι. Ανακάτεμα. Και μόλις ανακατέψαμε, τα βάζουμε κάτω εδώ μπροστά. Αυτά τα φύλλα πρέπει να τα μοιραστούμε. Και πώς θα τα μοιραστούμε? Θα ρίξουμε το ζάρι. Ξεκινάτε εσείς παράδειγμα, ρίχνετε, βγάλατε ένα 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Παίρνετε το φύλλο αυτό. Τα κόκκινα που είναι δικά σας. Εδώ πέρα. Παίζω εγώ. Κάθετε ένα 3. 1, 2, 3. Εγώ παίρνω το φύλλο αυτό. Ξαναπάμε, 5, 1, 2, 3, 4, 5, παίρνετε το φύλλο αυτό, ρίχνω, 5, 1, 2, 3, 4, 5, παίρνω το φύλλο αυτό, ρίχνουμε, 4, 1, 2, 3, 4, παίρνετε το φύλλο αυτό, ξαναρίχνουμε, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, παίρνω το φύλλο αυτό και μας έμεινε ένα φύλλο, ποιος θα το πάρει από τους δυο. Μονά το παίρνετε, ζυγά το παίρνω. Πολύ απλά. Ρίχνουμε 3. Αριθμός, μονός, το παίρνετε. Και τελειώσαμε με αυτά. Τράπουλες ανακατεμένες από την αρχή, που έχετε την εικόνα σας μέσα στο μυαλό. Διαλέξαμε 7 φύλλα. Ρίξαμε το ζάρι και οι επιλογές μας είναι αυτές εδώ. Και τώρα τι θέλω, να προσθέσουμε τα φύλλα αυτά. Έχετε ένα 6 και ένα 9 που μας κάνουν 15 και άλλα 5 που μας κάνουν 20 και ένα 3, 23. Με τα φύλλα που πήραμε από εδώ μέσα διαλέξαμε, βγάλετε τον αριθμό 23, να το θυμόσαστε πολύ καλά. Και πάμε να μετρήσουμε 23 φύλλα μέσα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 23. Με λίγα λόγια, πέσα τα πάνω σε ένα ρίγα καρό. Με την πρόθεση που κάναμε τους αριθμούς, σταματάτε πάνω εδώ. Και πάμε να δούμε τα δικά μου φύλλα. Εγώ έχω ένα 13, ο παπάς 13, άμα ήταν μια δάμα είναι 12, ένας βαλές 11,
13. Συν 8, συν 1. Μία πρόθεση αυτά. 18, 13, 21 και ένα 22. Τα δικά μου φύλλα βγάλαν αυτά, παιδιά. Επαναλαμβάνω, 13 και 8 μας κάνουν 21 και ένα 22. Πάω να μετρήσω 22 φύλλα μέσα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 1, 22. Μία τέλεια σύμπτωση. Και βεβαίως τα υπόλοιπα μπορείτε να τα ελέγξετε όπου θέλετε εσείς, παιδιά. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Τώρα σύμπτωση, θαύμα. Περιμένω τα σχόλια σας από αυτά.